να δηλώσουμε το δικό μας όχι σε αυτό το όνομα, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, παραδίδει τα κλειδιά της Ελλάδος στα Σκόπια. Πώς αισθάνεστε, κύριε Πασχαλίδη, σήμερα? Ερχόμαστε εδώ να δηλώσουμε την αντίθεσή μας για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Πιστεύω ότι είναι μια εθνική προδοσία και ερχόμαστε για να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή δεν σεβάστηκαν ούτε τους, τα Άγια Χώματα της Μακεδονίας που σωθήκαμε με αίμα. Αυτά όλα ποτίστηκαν με αίμα. Και γι' αυτό δηλώνουμε την αντίθεσή μας. Κύριε Πασχαλίδη, εσείς ήσασταν βουλευτής. Πώς αισθάνεστε για τους συναδέλφους σας σήμερα? Κοιτάξτε, τώρα μπορώ να πω ότι σίγουρα οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα. Αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να, τουλάχιστον οι Βορειοελλαδίτες έπρεπε να το σκεφτούν καλύτερα αυτό που υποστήριξαν. Όπως ήταν και λάθος για τον συνάδελφο που μίλησε στα Σλάβικα. Πιστεύω ότι μέσα στην Ελληνική Βουλή πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα. Φιλίππος Αναστασιάδης, Δήμαρχος Παγκαίου. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, σήμερα γιατί βρίσκεστε εδώ πέρα? Είναι ένα ερώτημα. Και το ερώτημα είναι γιατί λείπουνε κάποιοι. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι με τη σημερινή Συμφωνία Ντροπή, κυριολεκτούμε Συμφωνία Ντροπή, ξεπουλάνε ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι μάθαμε από μωρά παιδιά. Αυτό που μάθαμε από τους γονείς μας, από τους πατεράδες μας, από τους παππούδες μας, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τα ιδανικά όλα αυτά. Βέβαια, αυτό το ξεπούλημα σε μια γλώσσα που δεν υπάρχει και σε μια εθνικότητα που δεν υπάρχει, ξεσηκώνει όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως κομμάτων φυσικά, έτσι. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε αυτό το συλλαλητήριο. Αλλά και ως μπροστάριδες σε μια τέτοια κίνηση, είμαστε αυτοί που θα διαφυλάξουμε πραγματικά την ηρεμία και θα διαφυλάξουμε την ενότητα, αλλά και το να μην γίνουν να μην δούμε ακραία φαινόμενα και καταστάσεις, για να μην ξεφύγει ο κόσμος. Γιατί πλέον είναι ο καιρός που πρέπει πραγματικά να επαναστατήσει η λογική. Και όλοι οι άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ πιστεύω ότι εκφράζουν την λογική, και οποιοδήποτε πραγματικά ακόμη συνεχίζει να ανατριχιάζει όταν ακούει τον εθνικό ύμνο, είναι σίγουρα δεν είναι εθνικιστής, σίγουρα δεν είναι ακραίος, σίγουρα δεν είναι φασίστας, όπως συνηθίζεται να λέει. Είμαστε όλοι Έλληνες και γι' αυτό είμαστε παρόντες εδώ, και γι' αυτό όλοι από τα χαράματα ταξιδεύουμε για να πάμε στις πρέσπες να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα, το οποίο αυτό ηχηρό μήνυμα θεωρώ ότι θα είναι και η βάση αυτή που θα μείνει ως παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενιές, αλλά και για τους επόμενους πολιτικούς, όποιου να είναι αυτοί, ανεξαρτήτως κομμάτων, για να καταλάβουν ότι η λαϊκή τιμιγορία σήμερα λέει ένα μεγάλο όχι, άσχετα από την συμφωνία αυτή που θέλουν να ψηφίσουν και θα υπογραφεί σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας. Καταρχήν, πώς αισθάνεστε σήμερα? Βλέπετε λίγο τον παλμό όλων αυτών των ανθρώπων που παράτησαν τα σπίτια τους, παράτησαν την ησυχία τους και τρέχουν για να φωνάξουν με μία φωνή ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Πάρα πολύ όμορφα, γιατί επιτόλες ο κόσμος ξύπνησε. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε για το δίκαιο αίτημά τους. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει παλμός, υπάρχει συγκίνηση. Υπάρχει και κάτι ακόμη, δηλαδή αυτό το αίσθημα που έχετε της προδοσίας ή της απογοήτευσης. Πώς νομίζετε ότι από εδώ και πέρα θα εκφραστεί, μέσω αυτών των συλλαλητηρίων? Όχι μόνο με αυτό, ήδη συζητάμε όλοι οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση όλοι αυτοί εδώ, η αυτοδιοικητική, και να συναποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Θεωρώ ότι θα είναι μια κίνηση που θα δώσει δύναμη σε όλη αυτή την προσπάθεια, και όλοι οι δήμαρχοι θα δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι και δεν σηκώνουμε τέτοια γεγονότα να γίνονται στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στον χώρο που γεννηθήκαμε. Ερχόμαστε από Καβάλα, είμαι με την αδερφή μου και τον πατέρα μου, για να διαδηλώσουμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. 3.500 χρόνια ιστορίας δεν παραδίδονται. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική, άσχετα τι λένε οι ανιστόρητοι κυβερνώντες μας. Να θυμούνται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μιλούσε σλάβικα, ήταν Έλληνας,
Και αυτοί οι οποίοι είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων είμαστε εμείς, γι' αυτό και μπορούμε να διαβάσουμε σε όλα τα αρχαία νομίσματα που επάνω γράφονται, υπάρχει γραφή ελληνική. Ότι δεν είμαστε ούτε χοντικοί, ούτε τίποτα. Είμαστε Έλληνες, οι οποίοι βρεθήκαμε, καλά τα είπε ο σύμβουλός του, τυχαία στη Μακεδονία. Αλλά εμείς γεννηθήκαμε εδώ και είμαστε απογόνοι Ελλήνων και ο Αλέξανδρος, όταν έφτασε στα πέρατα του κόσμου, μιλούσε ελληνικά. Εσείς, κυριέ μου, έχετε πρόβλημα με τα μάτια σας, αλλά βλέπετε καλύτερα. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, τι είναι αυτό που βλέπετε να έρχεται και σας ανησυχεί. Εμένα με ανησυχεί ότι θέλουν να μας διαμελήσουν. Από πίσω, το οποίο, καταρχήν αυτό που λένε μπροστά δεν είναι αληθινό, αυτό που κρύβεται από πίσω είναι το αληθινό. Δηλαδή. Και αυτό που κρύβεται από πίσω είναι ο διαμελισμός. Είναι πλήρης ο έλεγχος του ιμπεριαλισμού της Αμερικής και της Ευρώπης, της Γερμανίας δηλαδή. Αυτοί που κίνησαν αυτό το ζήτημα είναι οι Γερμανοί. Από πάντα, από το 1800 τόσο, μεταξύ και των Ρώσων, αλλά είναι και οι Γερμανοί περισσότερο που έχουν δημιουργήσει ακόμα πιο παλιά. Αυτή είναι η αιτία, η αμαρτία της Ευρώπης με δύο παγκόσμιους πολέμους και να ζει και να υπάρχει αυτή η χώρα που λέγεται Γερμανία. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να το εκφράσω και να το πω. Πάντα ήμουν και έβλεπα αυτή την αλήθεια ότι πάντα ήταν οι Γερμανοί. Και δεν μιλάω για το λαό, μιλάω για την εξουσία, μιλάω για το Μόναχο. Για αυτή την έδρα που είναι εκεί, την παγκόσμια έδρα του Μονάχου. Αυτή είναι η αμαρτωλή ιστορία της Ευρώπης και όλες τις εξέλιξεις αυτής. Αυτό το παιχνίδι δηλαδή θα δούμε να παίζεται τώρα στα Βαλκάνια, αυτό ναι, λέτε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι. Το Κιλικής, αλλά η καταγωγή μας είναι από το Ριζός Κίδρας. Μάλιστα. Για ποιο λόγο είστε σήμερα εδώ? Είμαι εδώ γιατί νιώθω προδομένη από τους πολιτικούς της Ελλάδας, διότι δεν σεβάστηκαν την άποψη και την επιθυμία του ελληνικού λαού και η οποία είναι όχι στην προδοσία της Μακεδονίας. Πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό, αφού σήμερα υπογράφεται η συμφωνία? Τι περιμένετε δηλαδή? Εγώ προσωπικά δεν περιμένω τίποτα από καμία κυβέρνηση, διότι όπως είπα και πριν νιώθουμε προδομένοι και αυτό φάνηκε από τα συλλαλητήρια που πήγαμε, που πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και οπουδήποτε αλλού. Και παρόλα αυτά, ενώ βλέπουν ότι υπάρχει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού επιθυμεί κάτι διαφορετικό, αυτοί επιμένουν στο ξεπούλημα της Μακεδονίας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε καταρχήν πώς κρίνεται το σημερινό συλλαλητήριο, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του. Νομίζω ότι είχε μεγάλη δυναμική, έχει μεγάλο πλήθος, πάθος, αποφασισμένους Έλληνες να διατηρήσουμε την ιστορία, τις αξίες μας. Και νομίζω ότι δώσαμε μια υπόσχεση. Τώρα ξεκινάμε να οργανώνουμε και να οργώνουμε όλη την Ελλάδα για να αντισταθούμε να απέναντι σε μια απέσχητη συμφωνία που δεν έχει την νομιμοποίηση αφού δεν έχει την δήλωση του ίδιου του λαού. Είπαμε δημοψήφισμα, αυτό χρειάζεται να γίνει, οτιδήποτε άλλο είναι προδοτικό. Υπάρχει τρόπος η τοπική αυτοδιοίκηση να πιέσει τα πράγματα ώστε να γίνει τελικά δημοψήφισμα? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πιεστεί όλη, από όλη την Ελλάδα η κεντρική κυβέρνηση και να κάνει το αυτονόητο. Κάποιος άλλος τρόπος δεν μπορεί να υπάρξει νομικά. Θεωρώ όμως ότι είναι υποχρέωση να πάρει την ετοιμιγωρία του ίδιου του κόσμου. Μιλάμε για την ιστορία, για το μέλλον, για τα παιδιά μας. Κανείς δεν νομιμοποιείται με μια υπογραφή να τα δεσμεύσει όλα αυτά. Είναι μεγάλη ευθύνη. Είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Το όνομά σας? Σάββας ονομάζομαι. Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Ήρθα για να διαμαρτυρηθώ για αυτή την επέσχυτη συμφωνία, που προφανώς δεν είναι προς συμφέρον της χώρας μας. Ρούφας Κοσμάς. Και ήρθατε από ποιο μέρος? Από τη Φλόρινα, κατάβγομαι δίπλα από το μαρτυρικό πισωδέρι. Εκεί που τάφηκε η κεφαλή του Παύλου Μελά, εκεί που την υποδέχτηκε ο ήρωας Παπασταύρος Τσάμης, ο παπάς μας, ο παπάς του χωριού μας, τον οποίο οι Βούλγαροι κομιτατζίδες εδώ, στις πλαγιές, στην κορυφή, στο Λάκκο, στην ελληνική μακεδονική γη, τον σφάξαν με τσεκούρια. Αυτό ήρθαμε να διαδηλώσουμε σήμερα. Ότι η Ελλάδα είναι Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Παναγιώτης ονομάζομαι, Παδόπουλος. Και από πού ήρθατε? Από τη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Ήρθαμε για να πούμε την ιστορική αλήθεια ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Ότι δεν μπορούμε να υπογράψουμε το άρθρο 13, ότι να δώσουμε δικαιώματα στην ελληνική ΑΟΣ. Ότι δεν μπορούμε να προδώσουμε τους προγόνους μας με αυτόν τον τρόπο. Ελληνική. Το λόγο θεολόγος. Από πού ήρθατε σήμερα? Θεσσαλονίκη, έξω από Θεσσαλονίκη, Νέα Φιλαδέλφεια. Πώς αποφασίσατε να έρθετε εδώ, για ποιο λόγο? Για την πατρίδα. Πίστηκε πατρίδα. Χάνουμε τα πάντα. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Με την Κύπρο. Χάνετε η Θράκη, χάνετε
Μακεδονία μας πρόσφατο, τα νησιά μας βουλιάζουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε μετά πριν τις διακοπές θα αναλάβει και την Ήπειρο, το Αλβανικό. Τι άλλο να περιμένουμε. Σοφία. Από πού ήρθατε σήμερα? Από Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ? Για να διαδηλώσουμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Πώς αισθάνεστε? Σήμερα, οργή και θυμό για αυτή τη συμφωνία. Πασχάλης. Από πού έρχεστε? Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Ήρθαμε να πούμε το μεγάλο όχι, να μην υπογράψουν όντως το μακεδονικό για τους Σκουπιανούς, γιατί για μας είναι μεγάλο ζήτημα, για τους προγόνους μας δηλαδή. Από πού έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ? Για να διαλαλήσουμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και ότι η συμφωνία ήταν πολύ προδοτική. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Αισθάνομαι περήφανη που είμαι Μακεδόνισσα και Ελληνίδα, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι και μεγάλη ντροπή που έχω τέτοιο πρωθυπουργό στη χώρα μου. Από πού ήρθατε? Καβάλα, έλα Σάβα. Καβάλα. Για ποιο λόγο είστε σήμερα εδώ? Για να συμπαρασταθούμε για τη Μακεδονία που μας πουλήσαν τα τομάρια. Πώς αισθάνεστε? Περίφημα, τι να σου πω. Κάτω τον κόσμο το δέρνουν και τα χημικά. Χθες στη Βουλή είδατε τι γίνεται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι τελικά? Ότι πάντα 4-5 ξυπουλάνε την Ελλάδα. Τώρα ήθελε ένα κολοκοτρόν για ένα Παπαδόπουλο. Αλλά βαθιά ακούγονται ό,τι και να γίνει. Ευχαριστώ. Από πού έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Για να πούμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και είναι μία. Γι' αυτό. Τι να πω. Κρίμα που λέγονται Έλληνες τέτοιοι άνθρωποι. Κρίμα πραγματικά. Ξεφτύλα. Από πού έρχεστε? Από την Κατερίνη. Από Θεσσαλονίκη, με φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο είστε σήμερα εδώ? Γιατί θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Δεν γίνεται τόσο απλά να ξεπουλούνται όλα αυτά. Δεν γίνεται η ιστορία μας, οι επιγραφές της Μακεδονίας που έχουν ελληνικότητα του 5ου αιώνα, η γλώσσα μας που είναι η ίδια που μιλούσε και ο Μέγας Αλέξανδρος, απλά η φυσική εξέλιξή της. Δεν γίνεται να ζηλώσουμε τελείως από Αλβανούς, Σλάβους και Βούλγαρους να διεκδικεί την ιστορία μας και εμείς δεν τηρούμε τόσο απλά. Είναι θέμα ταυτότητας, είναι θέμα αλήθειας. Όποια και είναι τα συμφέροντα, όσες ισχυρές και αν οι πιέσεις, δεν μπορούμε τόσο απλά να τα παραχωρήσουμε. Αυτό ήρθατε από πού? Από Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο? Ήρθαμε για να υποστηρίξουμε τη Μακεδονία, την ελληνικότητά της, την πατρίδα μας, για να υποστηρίξουμε ποια είναι η ιστορία μας και να διασφαλιστεί αυτή η ιστορία στα χρόνια και ότι δεν πρέπει να παραγραφεί και να αλλάξει και να ενωθευτεί σήμερα. Ευχαριστώ. Από Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο σήμερα εδώ? Για το Σκοπιανό. Πώς αισθάνεστε? Πολύ επιμένη βασικά για όλα αυτό που γίνεται. Να μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Από πού έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο είστε σήμερα εδώ? Για να διαδηλώσουμε ότι η Μακεδονία είναι μία, είναι του ελληνισμού. Κανένας πρωθυπουργός με τη μειοψηφία, με μια ακραία μειοψηφία και μια ξεπερασμένη ιδεολογία που έχει αποτύχει ήδη τον προηγούμενο αιώνα και έχει κάνει μάλιστα και γενοκτονίες, δεν πρόκειται να περάσει το θέλημά του από αυτόν εδώ τον λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να υπογράψουν, η Μακεδονία έχει κερδιθεί με αίμα. Δεν πρόκειται. Ονομάζομαι Τσιαμίτας Αναστάσιος και είμαι ένας ακόμα από τους πολλούς αγωνιστές. Αυτό που έχω να πω και ορισμένοι δεν έχουν καταλάβει είναι ότι δεν έχει να κάνει με δεξιό, με αριστερό και με οποιοδήποτε κόμμα. Έχει να κάνει με τη δημοκρατία, έχει να κάνει με την ελευθερία και με όλα αυτά τα πράγματα που γέννησε ο ελληνισμός και πλέον έχει σχεδόν όλος ο κόσμος. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μαχόμαστε και θα μαχόμαστε συνέχεια. Υποστηρίξαμε την 25η Νοέμβρη γιατί χρειάστηκε. Υποστηρίξαμε την 28η Οκτωβρίου γιατί χρειάστηκε. Υποστηρίξαμε την 25η Μαρτίου γιατί χρειάστηκε. Είναι ένας ακόμη αγώνας για τον οποίο πρέπει να παλέψουμε, να μοχθήσουμε και να είστε σίγουροι θα κερδίσουμε. Πώς σας λένε? Δημήτρης. Και γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Ήρθαμε για αυτά τα πράγματα που γίνονται παραδίπλα εδώ πέρα και δεν μας υπολογίζουν. Αυτό. Να τους πούμε ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται μόνοι τους να κάνουν να πουλάνε τη χώρα μας έτσι. Ένα όνομα που χύθηκε αίμα εδώ πέρα από την πάνω πλευρά που βρισκόμαστε. Πώς αισθάνεστε? Κάπως περίεργα συναισθήματα θα έλεγα. Πολύ δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ. Γίνονται πολύ δύσκολα πράγματα. Καπανίδης Θεόδουλος. Από πού έρχεστε? Επίτιμος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Θεσσαλονίκη. Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Ήρθαμε να διατρανώσουμε και να τους πούμε ότι η συμφωνία που έχουν υπογράψει δεν είναι μόνο κακή, είναι αισχρή και πρέπει να την πάρουν πίσω. Γιατί τα ιερεχόμματα της Μακεδονίας δεν πρέπει να τα ξεπουλήσουν, γιατί θα λογοδοτήσουν. Συντερητής Ιορδάνης. Και από πού έρχεστε? Από εδώ, Φλόρνε με. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Πάρα πολύ περήφανος. Για αυτό το λαό εννοείται? Εννοείται για αυτό το λαό. Γιατί είπαμε, το σύνθημα μας ήταν ένα.
Οι Μακεδόνες είναι εδώ, οι προδότες είναι στην Πρέσπα. Για την Πρέσπα πώς αισθάνεστε όμως? Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο έγινε και πέρα, τη συνθήκη που υπεγράφει δυστυχώς. Είμαι πάρα πολύ λυπημένος. Να μην πω αγανακτισμένος, πάρα πολύ. Έλενα Ανθοπούλου. Από πού έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο σήμερα εδώ? Ήρθα για να διαδηλώσω για τη Μακεδονία μας. Δεν είναι για πούλημα. Πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε, να βρωτοφωνάξουμε για να αποτρέψουμε αυτό το κακό που έχει ήδη γίνει. Έχει ξεκινήσει να γίνεται, αλλά δεν έχει τίποτα τελειώσει ακόμα. Όλα είναι στο χέρι μας. Αντώνης, από Λάρισα. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Ήρθαμε να επιτελέσουμε το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα μας και απέναντι στα παιδιά μας. Αυτό που παραλάβαμε, αυτό πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Είναι μεγάλη ντροπή να λέμε ότι δεν έγινε τίποτα και ότι δεν παραδώσαμε τίποτα. Σήμερα γίνεται μια προδοσία και την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι που να εκφέρουν την αντίθετη γνώμη. Εμείς αυτή θα την εκφέρουμε περήφανα και παρόλο που δεν είμαστε Μακεδόνες εκ του φυσικού, θεωρούμε τον εαυτό μας Μακεδόνες κατά χάρη. Λένε Σταύρο, είμαι από την Θεσσαλονίκη, από την Πηλαία. Για ποιο λόγο εδώ? Για να δώσουμε ένα παρόν για την Μακεδονία, αν και οι πολιτικοί μας διεψεύσανε. Πίστευα ότι δεν θα το κάνουν αυτό. Τελικά οι πολιτικοί μας αποδείχθηκαν μάλλον ανάξιοι. Αυτό φανερώνει και η σημερινή ημέρα, αλλά εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάναμε. Ήρθαμε, φωνάξαμε για τη Μακεδονία, είμαστε Έλληνες, Μακεδόνες και πιστεύουμε στο Θεό. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει και τελικά δεν θα παραδοθεί η χώρα τίποτα, ούτε ένα μέτρο γης, ούτε ένα εκατοστό και ότι όλα τελικά θα πάνε καλά. Από τη Φλόρινα. Ποια είναι η εντύπωση σας για τη σημερινή εκδήλωση, πώς σας φάνηκε? Είναι δωρονάδωρον, ήρθαμε για να φωνάξουμε για τελευταία φορά. Το ξέραμε ότι θα πέσουν υπογραφές. Πώς αισθάνεστε? Πάρα πολύ μεγάλη θλίψη. Πάρα πολύ μεγάλη θλίψη. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους. Δεν θα περάσει. Τώρα αρχίζουν όλα. Τι εννοείτε όταν λέτε τώρα αρχίζουν όλα? Τώρα θα γίνει αγώνας. Τώρα θα γίνει αγώνας κι άλλος. Εντάξει. Αυτό που βάλανε την υπογραφή, η υπογραφή αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Ήδη ο Ζαβ μέσα είπε όταν ήρθε στο τραπέζι. Α, ήρθαμε εμείς οι Μακεδόνες, καλώς βρήκαμε τους Έλληνες. Το είπε μέσα. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη προδοσία. Εντάξει. Θλίψη. Θλίψη, θυμό. Απογοήτευση. Είμαστε όλοι, ανεβήκαμε από το πρωί με το λεωφορείο, ταλαιπωρηθήκαμε, κατεβήκαμε κάτω 2 χιλιόμετρα, κάναμε δρόμο. Τι να πούμε παιδιά, λυπούμαστε. Στενοχωριόμαστε, τι θα δώσουμε στα παιδιά μας, τι θα αφήσουμε, όλα αυτά. Βιώναμε μία προδοσία. Τίποτε εμείς άλλο, εδώ. Έπρεπε να ακουστεί. Εμείς εδώ, ο κόσμος που ζούμε εδώ, εμείς το νιώθουμε στο πετσί μας. Εντάξει, γιατί, και όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες. Γιατί είμαστε Μακεδόνες. Είμαστε Βόρειο Μακεδόνες. Και πλέον, ναι, μας έχουν πάρει την ταυτότητά μας. Δυστυχώς, την πουλήσαμε, τη δώσαμε έτσι. Από τη Δράμα. Ήρθαμε εδώ να διαδηλώσουμε, δυστυχώς το αυτονόητο, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Σήμερα, όχι μόνο εγώ και οι περισσότεροι Έλληνες, είμαστε θλιμμένοι. Πραγματικά, πονάει η ψυχή μου, είμαι θλιμμένη. Γιατί μετά από 100 χρόνια η Ελλάδα σαν έννοια δεν μπόρεσε να κρατήσει τη Μακεδονία στα σπλάχνα της. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν έχω τι άλλο να πω, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου, δυστυχώς από εδώ και πέρα αρχίζουν άλλα προβλήματα. Λυπάμαι που δεν έχουμε άξιους ηγέτες να κρατήσουν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό όπως πρέπει. Λυπάμαι και πάλι θα το πω που η Ελλάδα σαν έννοια δεν πόρεσε και δεν μπορεί να κρατήσει την Μακεδονία στα σπλάχνα της. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ? Για τη Μακεδονία, να κάνουμε διαμαρτυρία για τη Μακεδονία. Και πώς αισθάνεστε? Πικραμένη. Λένε Γιάννη Στεφάνου, είμαι δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη. Οι προδότες θα πληρώσουν. Τι άλλο θέλω να σας πω. Αισθάνεστε αγανακτισμένος? Ε? Αισθάνεσαι αγανακτισμένος? Όχι, δεν είμαι αγανακτισμένος. Είμαι Έλληνας και η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Από τη Φλόρινα είμαι, Παπαδόπουλος Δημήτρης. Και για ποιο λόγο ήρθες σήμερα εδώ? Για το λόγο που ήρθαν όλοι. Δηλαδή? Να δείξουμε ότι παρόλα αυτά που αποφασίζουν οι μεγάλοι, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διαφωνούν. Πώς αισθάνεστε? Στενοχωρημένος, αλλά αποφασισμένος. Γιώργος, Θεσσαλονίκη που λυμμένοι όλοι.
Μας πουλάνε τη Μακεδονία, μας πολεμήσαν οι παππούδες μας. Και όσοι έχει μαζευτεί κόσμος από όλη τη Μακεδονία και οι άλλοι πήγαν στο Σύνταγμα κάτω. Και εδώ τι έγινε τώρα, μας έχουν χωρίσει στα δύο, το ελικόπτερο το βλέπετε. Μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί. Εκεί κάτω πέφτει ξύλο αυτή τη στιγμή. Τα μάτια είναι μαζεμένα εκεί. Εν τω μεταξύ αστυνομία παντού σε όλο το δρόμο. Άλλες μέρες δεν τους βλέπεις πουθενά, έτσι. Πουθενά μπαίνουν στα σπίτια, κλέβουν, έρχονται άλλοι. Χαμός. Και τι ήρθαν εδώ και τι θα κάνουν να πάρουν 800 ευρώ. Για 800 ευρώ ήρθατε εδώ και χτυπάτε κόσμο. Ακούγεται από κάτω ότι έχει πέσει πάρα πολύ ξύλο. Λένε τώρα για κάποια περίεργα, δεν ξέρουμε κι εμείς εδώ. Δεν υπάρχει καλή συνεννόηση. Θα το δούμε. Μακάρι, παιδιά, κάτι να γίνει τελευταία στιγμή. Δεν πιστεύω τώρα. Πουληθήκανε, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εντάξει. Είμαι ο Νικόλαος, έρχομαι από τη Μελβούρνη Αυστραλίας. Υπήρξα Γενικός Γραμματέας της Παναμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτωρίας, καθώς και των Παναμακεδών Ενώσεων Αυστραλίας 24 χρόνια. Λόγω υγείας παρατήθηκα, δεν μπορούσα να συνεχίσω περισσότερο. Σήμερα είναι μια μέρα μαύρη. Μια αποφράδα μέρα που είναι δυστυχώς για τον Ελληνισμό τόσο κάκιστη όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, διότι εμείς τους ζήσαμε αυτούς τους Σκοπιανούς από κοντά. Μας κάψαν, βάλουν μολότο βόμβες στο κτίριο της Πανμακεδονικής. Η σφαίρα πέρασε πάνω από το κεφάλι μου. Στην Αυστραλία εννοείται. Στη Μελβούρνη, ναι, η σφαίρα πέρασε πάνω από το κεφάλι μου. Είναι τόσο βαδαντισμένοι που τραγουδούν. Θα κατεβούμε στη Θεσσαλονίκη, θα σφάξουμε τους Έλληνες και θα τους πιούμε το αίμα. Λυπάμαι ειλικρινά για αυτήν την κυβέρνηση, διότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση των Ελλήνων. Αυτή είναι η μειοψηφία. Και δυστυχώς σήμερα κυβερνάει η μειοψηφία, όχι ο ελληνικός λαός. Αισθάνομαι τόσο αγανακτισμένος και ειδικά σήμερα με αυτό εδώ. Εμείς δεν ήρθαμε για πανηγύρι εδώ πέρα. Εμείς ήρθαμε να πούμε, ούτε φασαρία να κάνουμε, απλώς να πούμε ότι λάθος κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, που υπογράφετε αυτή τη συμφωνία. Είναι κατάπτυστη συμφωνία και θα την βρει ο ελληνικός λαός μπροστά του σε λίγα χρόνια. Ελευθερία Λαλοπούλου Καλαπούτη. Από πού έρχεστε? Από τη Μελβούρνη Αυστραλίας. Για ποιο λόγο είστε σήμερα εδώ? Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση μας έχει πληγώσει. Έχει δύο βραδιές, δεν έχουμε κοιμηθεί. Λυπάμαι πολύ, γιατί εγώ από πότε μεγάλωσα ξέρω ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Δίδαξα και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Βρίσκομαι στην Αυστραλία από το 1963. Ακόμα και τα εγγόνια μου μόλις ακούσουν Μακεδονία δακρύζουν, γιατί τα έχουμε μάθει να αγαπάνε και να κάνουν. Και πώς αισθάνεσαι σήμερα? Πολύ λυπή. Μεγάλη λύπη. Το περισσότερο που στεναχωρέθηκα είναι ήρθα εγώ για να διαμαρτυρηθώ, όχι να κάτσω. Αυτά τα ακούσουμε, τα πλά 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 δεν σταματάνε. Δεν ήρθαμε να ακούσουμε αυτά. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε ενώπιον όλων στον Πρωθυπουργό μας. Να σκεφτεί αυτό την καταστροφή που κάνει. Το έγκλημα που έκανε. Αυτό είναι έγκλημα. Μας έχει πληγώσει τόσο πολύ, δεν νομίζω να συνέρθουμε. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Είμαι διατεθειμένη, αν και έχω σχεδόν 60 χρόνια στην Αυστραλία, να γυρίσω εδώ και να παλέψω όσο μπορέσω. Λέγομαι Ολυμπία, είμαι από Νάουσα. Για ποιο λόγο εδώ σήμερα? Είμαι δασκάλα, καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Από εδώ και πέρα τι θα λέμε στα παιδιά μας? Δεν είναι πρόβλημα αυτό? Δικιά του είναι η ιστορία, των πολιτικών εννοώ. Δικιά του είναι η ιστορία και η πατρίδα. Δεν ξεπουλιέται εύκολα τα ιδανικά και οι αξίες. Πώς αισθάνεσαι σήμερα? Αγανακτισμένη. Είναι και λίγο πονηρή η λέξη. Απογοητευμένη, απελπισμένη. Πιστεύω όμως ότι έχει ο Θεός. Ροδί. Για ποιο λόγο, κυρία Ροδί Παπαδοπούλου, ήρθατε εδώ σήμερα? Για τη Μακεδονία. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας, όποιος του καπνίσει, χωρίς να μας ρωτήσει να αποφασίζει για μας. Κανένας δεν μπορεί να αποφασίσει για μας. Να κάνει ένα δημοψήφισμα και να δούμε ποιος θα κερδίσει και αν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Και όσο μπορούμε μέχρι να γίνει, θα αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας, για τη Μακεδονία. Για ποιο λόγο ήρθατε? Για το γνωστό λόγο που έχουν έρθει όλοι εδώ πέρα, για να υποστηρίξω την ιστορία μου αρχικά, την πατρίδα μου, το έθνος μου. Και πώς αισθάνεστε σήμερα? Προδομένη. Είμαι ο Χαράλαμπος στο Παλίδης. Είμαι από τα Σιδερά Κοζάνης. Λοιπόν, έτσι. Μπορεί οι πολιτικοί να πούλησαν την ψυχή τους. Την ψυχή του Έλληνα και την ψυχή της Ελλάδος δεν μπορούν και δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Έτσι. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Δεν θα τους και θα δείτε σε λίγα χρόνια θα αρχίσει ο πόλεμος μεταξύ των κρατών αυτών. Ελλάδα και Μακεδονία. Η Μακεδονία είμαστε εμείς. Αυτοί είναι Σκοπιανοί, είναι Σλάβοι, δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνικότητα και την Μακεδονία.